Η διεύθυνση υδάτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υποστήριξη της ΔΕΙΑΚ του Δήμου Καβάλας πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης συνάντηση εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων με αντικείμενο τη νέα κυνηγινή υπουργική απόφαση που αφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσεων ύδατος. Η ενημέρωση αφορούσε πιο συγκεκριμένα την κοινή υπουργική απόφαση 146-896-2014, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει εφ' εξής για κάθε χρήση ή έργο αξιοποίησης νερού, όπως για παράδειγμα είναι οι γεωτρήσεις. Ένα από τα πολλά προτερήματα της καινούργιας ΣΚΙΑ είναι ότι ξεπερνάει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κυρίως τον ΤΟΕΒ. Ξέρουμε πολύ καλά οι περισσότεροι ότι ο μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων σε πολλούς ΤΟΕΒ σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έγινε δεκαετία του 60, του 70, του 80 ίσως, όπου ήταν διαφορετικές καταστάσεις που κάθε ένας ιδιώτης ήθελε στο δικό του χωράφι να αναρριχθεί γεωτρήση η οποία εξυπηρετούσε και άλλα προτεμάτια γύρω-γύρω. Ήταν η λεγόμενη ομαδική γεωτρήση. Δυστυχώς φτάσαμε σήμερα στο φαινόμενο σε πολλές περιοχές οι ιδιώτες που έχουν στο χωράφι τους να μην δίνουν έστω παραχώρηση 3-4 τετραγωνικά μέτρα στους ΤΟΕΒ για να βγάζουν άδεια χρήση νερού. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, το έχω πει κατά επανάληψη, είναι του Γοέβορ Εστιάδας, όπου έχει 550 περίπου γεωτρήσεις, ο Γοέβορ Εστιάδας που είναι συνολικά 5 ΤΟΕΒ, όπου από τις 550 γεωτρήσεις που έχουν αναφέρει, ούτε ένας ιδιώτης δεν δίνει παραχώρηση για 3-4 τετραγωνικά του χωράφου του. Έχουν περάσει διάφορες τοπικιστικές αντιλήψεις, να το πω έτσι, και ο καθένας αρνείται. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της σκίας είναι, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο παράρτημα 5 στα νομιμητικά έγγραφα 4, λέει για υδρολυπτικά έργα οργανισμών συλλογικών αρνητικών δικτύων, όπως είναι ο ΕΦΤΟΕΦ, απόφαση διοικητικού του συμβουλίου. Δηλαδή, χρειάζεται εσείς, σαν διοικητικό συμβουλίο του ΕΦΤΟΕΦ, λοιπόν, να πάρετε μία απόφαση όπου θα λέει ότι είμαστε χρήστες των τάδε-τάδε σημείων υδροληψίας, γεωτρήσεων, επιφανειακών αντιληπτικών συνδοκιμάτων, τι υπάρχει.